Υπάρχει μια κατηγορία πολιτών στην ελληνική κοινωνία που από την αρχή της πανδημίας δεν τηρεί τα περιοριστικά μέτρα. Τα παραβιάζει δημόσια και παράλληλα διεκδικεί το δικαίωμα στην παραβίαση των μέτρων σαν να είναι ζήτημα τιμής. Μιλάμε φυσικά για τους παπάδες, τον κλήρο. Αυτούς τους μαυροφορεμένους, κρατικοδίαιτους πολιτές ασφαλιών πνευματικής και μεταθανάτιας ζωής. Όπως πάντα, ισχύει ένα όχι όλοι, το οποίο θα το δούμε αναλυτικά. Και θα το δούμε αναλυτικά γιατί δύο αντικείμενα που μοιάζουν με παπά από μακριά μπορεί αν τα δεις από κοντά να ανακαλύψεις ότι έχουν σημαντικές διαφορές. Οπότε, θα μιλήσουμε για τις διακρίσεις μέσα στην Εκκλησία αλλά κυρίως για τη στάση της πολιτείας απέναντι στον υγειονομικό κίνδυνο των Εκκλησιών. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτός από τις δύο περιπτώσεις καθολικού και οριζόντιου lockdown, παρατηρείται στις Εκκλησίες και πέριξ αυτών πρώτον. Συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε κλειστό χώρο. Δεύτερον, ομιλία και τραγούδια χωρίς μάσκα. Και τρίτον, θεατουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν φιλιά, κρασιά και σάλια. Αυτά δεν αναφέρονται σχεδόν ποτέ, ενώ προβάλλονται διαρκώς από τα τηλεοπτικά κανάλια άλλοι παράγοντες διασποράς. Η ατομική ευθύνη, η ερωτική ζωή των νέων, ο συνωστισμός στις πλατείες ή ένα συνδυασμός όλων των παραπάνω, δηλαδή ανεύθυνοι νέοι που κάνουν σεξ σε πλατείες. Η ελληνική κοινωνία κάνει τα στραβά μάτια στις εκκλησίες και τους παπάδες με τη συμφωνία της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων και των μέσων με πέτσα. Στη σημερινή ανασκόπηση θα θυμηθούμε και θα σχολιάσουμε ορισμένες κορυφαίες στιγμές σύμπραξης της ελληνικής εκκλησίας και πολιτείας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Ανασχηματισμός. Είναι 5 Αυγούστου. Μόλις ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τριψήφια νέα κρούσματα μετά από 4 μήνες, ο Υπουργός Τουρισμού αυξάνει την πληρότητα στα πλοία. Ορκίζονται νέα μέλη της κυβέρνησης και μας χαρίζουν αυτή την υπέροχη στιγμή όπου η Εκκλησία καταφέρει να δίνει το παράδειγμα ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να μην φοράνε μάσκα σε ένα γεγονός τέτοιας δημοσιότητας, που δίνει το παράδειγμα σε ιερείς σε όλη τη χώρα να θεωρούν ζήτημα γοήτρου να μην υπακούουν στους υγειονομικούς κανόνες που δεσμεύουν όλους τους υπόλοιπους. Είναι συμπεριφορά εξίσου προκλητική με το να εμφανίζεσαι με μαγιό σε πλάς γυμνιστών ή να πηγαίνεις γυμνός στα ΚΕΠ. Με ανακοίνωση του Υπουργείου τον Αύγουστο αποφασίστηκε ότι από τις παραπάνω υποχρεώσεις, δηλαδή τη χρήση μάσκας, εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί κατά την τέλεση λειτουργιών. Δηλαδή η Εκκλησία επιδίωξε και πέτυχε να εξαιρεθούν οι ιερείς από τον βασικό, όπως ξέρουμε σήμερα, υγειονομικό κανόνα προστασίας. Για να γίνει κατανοητό το διαρκές αβαντάρισμα της Εκκλησίας από την πολιτεία, ας πάμε ένα μήνα πίσω. Στις 26 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Δημήτριου, είδαμε παπάδες χωρίς μάσκες, κλήρο και πιστούς να συνωστίζονται, ενώ πέρασαν από την εκδήλωση αξιωματούχοι της πόλης και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η αστυνομία, σαν σκυλή της πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας που είναι, κρατούσε την περίμετρο, κρατούσε ελάχιστα προσχήματα και εμπόδισε την παρουσία φωτογράφων και δημοσιογράφων. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο έρωτας, ο βήχας και η πίστη δεν κρύβονται, υπάρχουν φωτογραφίες από εκείνη τη μέρα. Μετά την εισήγηση των λοιμοξιολόγων της ανασκόπησης, θεωρείται ότι η ημέρα αυτή ήταν εστία υπερμετάδοση και ευθύνεται εν μέρη για τη σημερινή κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε σίγουροι, θα ήμασταν σίγουροι αν συνέτρεχαν έστω 2 από τα 3 ακόλουθα πράγματα. Πρώτον, σοβαρή ιχνηλάτηση. Δεύτερον, η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων αν κρατούσε πρακτικά. Και τρίτον, αν αυτά τα πρακτικά δημοσιοποιούνταν. Ευτυχώς για τους πιστούς, την Εκκλησία και την κυβέρνηση, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Στις 26 Οκτωβρίου, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου Βοηθιά μας, την ημέρα που όποιος σέβεται τον εαυτό του δεν πάει στην εκκλησία αλλά στρώνει χαλιά στο σπίτι του, ανακοινώθηκαν 715 νέα κρούσματα. Και από τότε δεν ξανάδαμε τριψήφιο αριθμό κρούσματων. Για να ξαναδούμε τριψήφιο αριθμό κρούσματων υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα κάνουμε 2 μήνες lockdown ή θα κάνουμε μόνο 1500 τεστ. 2 μέρες αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωνε φορώντας μάσκα 1547 νέα κρούσματα και χωρίς να γελάσει ξεστόμισε το αμίμητο «Η Εκκλησία μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας». Βρισκόμαστε στη φάση που αρχίζουν να ακούγονται εντονότερα οι φωνές της αυτοκριτικής, αλλά χρειάστηκε να δούμε θανάτους ιεραρχών για να γίνει αυτό. Να δούμε τι στάση τήρησαν οι ιεράρχες. Είναι να βρείτε ένα που κάνει, όχι τέτοιο. Ένα πιο νέο. Αυτό. Να το γεμίσετε αγιασμό, μεγάλο αγιασμό. Και αν τελειώνει, μην φοβηθείτε. Λίγο να είναι, θα βάλετε νεράκι και γίνεται πάλι αγιασμός και θα το χρησιμοποιείτε ξεχάζοντας τον εαυτό σας. Κοιτάξτε. Σε μια πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος κράτησε μια στάση, ας την πούμε, ενδιάμεση. Ανακοίνωνε πως στηρίζει τα μέτρα, αλλά χαρακτήριζε νευρωτικούς όσους λένε ότι ο κορονοϊός μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία. Προτρέπει τους πιστούς να τηρούν όλα τα μέτρα, ωστόσο,
Δεν είναι δικαίωμά τους να ζητούν την κρατική απαγόρευση της θείας κοινωνίας ως ανθιγίνης επειδή δεν πιστεύουν οι ίδιοι, μας λέει. Να πούμε ότι είναι θετικό ότι αναφέρεται πως η Ιερά Σύνοδος καλεί σε συμμόρφωση προς τα μέτρα, δηλαδή δεν καλεί σε υγειονομική εξέγερση τους πιστούς. Ωστόσο, όταν η Εκκλησία λέει ότι κάποιοι δεν πάβουν ποτέ να στοχοποιούν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς ως ιδεολογικό αντίπαλό τους, μπορούμε να πούμε πολύ ψύχρεμα ότι δεν έχουν στοχοποιηθεί καθόλου. Αντιθέτως, υπάρχει προκλητική ανοχή. Καταλαβαίνουμε το επιχείρημα που λέει ότι όταν κάποιος παπατάδε στα Τρίκαλα καλεί σε αθέτηση των μέτρων, αυτό δεν το κάνει η Εκκλησία γενικώς, αλλά ο παπατάδε από τα Τρίκαλα. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, αν ο παπατάδε είχε πάλι μουσια και μαλλιά, αλλά ήταν μπάχαλος που πέταγε τρικάκια, δεν θα καθόμασταν να ασχοληθούμε με το αν οι απόψεις του εκφράζουν όλο το επίσημο αντιφασιστικό κίνημα, δεν θα ρωτούσαμε αν η συνέλευση ψήφισε διαβοής, ούτε αν η δράση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ρουβίκονα. Θα τρώγε το ξύλο της αρκούδας και τα υπόλοιπα θα τα συζητούσαμε με τους δικηγόρους του, καθώς θα μαζεύαμε τα δόντια του από τα πεζοδρόμια. Να πούμε ότι η Ιερά Σύνοδος είχε ήδη τον Απρίλιο λάβει θέση υπέρ της στήρησης των μέτρων, λέγοντας ότι η καρδιά μας στάζει αίμα κτλ. Αλλά στη συνέχεια εξηγούσε ότι δεν σημαίνει αυτό σε καμία περίπτωση ότι αποδεχόμαστε τις απόψεις αυτών που ισχυρίζονται ότι η μετάδοση του κορονοϊού πραγματοποιείται και δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Η Θεία Ευχαριστία, λέει, αποτελεί για τους πιστούς πηγή ζωής και φάρμακο αθανασίας. Ο κοινωνών το σώμα και το αίμα του Χριστού λαμβάνει περισσή ζωή και όχι θάνατο. Ουδής άλλωστε προσευλήθη από ασθένεια εξαιτίας της συμμετοχής του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με άλλα λόγια, δεν το πιστεύω αυτό που λέτε, αλλά θα σεβαστώ τα μέτρα. Αυτό που λες, εγώ σε βαρύτητες και μαλακίες δεν πιστεύω, αλλά ένα αλεξίπτωτο θα το βάλω. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, φουπ και βουτάς. Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και πνευματικοί άνθρωποι στον Μητροπολίτη Περγάμου, που αρθρογράφησε λέγοντας ότι χρειάζεται παρουσία 5 ανθρώπων, 5 πιστών, για να μην σταματήσει η θεία λειτουργία και να σεβαστούμε την υγειονομική συνθήκη. Αλλά εφόσον υπάρχουν κάποιοι που είναι ασθενείς την πίστη, πρέπει να αποφεύγουμε να τους σκανδαλίζουμε. Το ίδιο και ο Λουδοβίκος, που απάντησε στον Σταύρο Ζουμπουλάκη, μιλώντας για την Εκκλησία που συγκαταβαίνει στην ολιγοπιστία κάποιων παιδιών της. Εκτός από ασθενείς την πίστη όμως, υπάρχουν και ασθενείς στο σώμα της, σε εντατικές, χωρίς εντατικές γιατί δεν χωράνε. Γενικώς υπάρχει κόσμος που κολλάει και μάλλον κολλάει και από κουταλάκια και συνωστισμούς. Η ασυλία που απολαμβάνουν οι ιερείς στην Ελλάδα είναι τέτοια που όταν διαβάζεις την είδηση «Χαλκιδική, ξύλωσε εκκλησία, πρόστιμο στον παπά, συνελήφθη ο γιος του», ξέρεις ότι το ξύλο το έφαγαν οι αστυνομικοί και μάλιστα απορείς πώς δεν έφαγαν ήδη και το πρόστιμο. Λοιπόν, απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί έξω από την εκκλησία ενός χωριού της Χαλκιδικής όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να επιβάλλουν πρόστιμα για τέλεση λειτουργίας παρουσία πιστών. Βάει οι αστυνομικοί με τους πιστούς ήρθαν στα χέρια, έτσι. Δυστυχώς, Σπύρου, έγινε και αυτό. Οι αστυνομικοί πήγαν στα Ριζά, ένα ορεινό χωριουδάκι κοντά στην Παλαιοχώρα, μετά από τηλεφωνική καταγγελία ότι στην εκκλησία γίνονταν λειτουργία με την παρουσία πιστών, πράγμα που δεν επιτρέπεται λόγω της καραντίνας. Πράγματι, εκτός από τον ιερέα και τον ψάλτη, υπήρχαν μέσα και δύο πιστοί. Τότε οι αστυνομικοί προσπάθησαν να επιβάλλουν πρόστιμο 300 ευρώ στους δύο πολίτες, αλλά και 1500 ευρώ στον ιερέα. Αυτή η κίνηση προκάλεσε έκρηξη οργής. Ένας 30χρονος, που σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο γιος του ιερέα, μαζί με έναν πιστό που έφαγε το πρόστιμο, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια. Στο τέλος, κατέληξαν και οι τέσσερις στο νοσοκομείο Πολυγύρου με ελαφρά τραύματα. Όσο για τους δύο πολίτες, στο τέλος συνελήφθησαν για αντίσταση κατά της αρχής. Μας κάνει κακό η καραντίνα, είναι δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να ηρεμήσουμε και να συμμορφωθούμε. Μπάγια, σε ευχαριστώ. Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, πληροφορηθήκαμε σε πολλές περιστάσεις ότι νοσούσαν ιερείς, μοναχοί και μητροπολίτες με αρκετούς σοβαρά και κάποιους να χάνουν και τη ζωή τους. Τα περιστατικά αυτά διαρκώς πληθαίνουν. Διαβάζουμε. Θετικοί στον κορονοϊό έχουν διαγνωστεί μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Βερίας Παντελεήμονας, ο οποίος βρίσκεται σε κατοίκον απομόνωση, ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων και Γελίας Αμβρόσιος, ο Νίν Ιερώνυμος, ο Μητροπολίτης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Ιεριζού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Θεόκλητος, ο Επίσκοπος Ολένης Αθανάσιος, ενώ εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, που παρόλο που εμφάνισε ήπια συμπτώματα, εισήχθησε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Και γενικά ακούγεται ότι μάλλον δέχθηκε αυξημένη φροντίδα σε σχέση με άλλους πιστούς. Να πούμε εδώ ότι σε αυτό το σημείο το ζήτημα περιπλέκεται. Είναι σεβαστή η στάση ενός ανθρώπου που λέει ότι η αξία της πίστης μου είναι υψηλότερη από την αξία της επιβίωσης ή που δεν πιστεύει ότι ο ιός μεταδίδεται κατά την τέλεση ενός μυστηρίου. Αυτό είναι σεβαστό και το λέμε πάρα πολύ σοβαρά, με δύο αστερίσκους. Πρώτον, ότι ο ιός μεταδίδεται και σε άλλους. Οπότε έχουμε ένα παράπτωμα που είναι πιο κοντά στο να οδηγείς μεθυσμένος παρά στο να οδηγείς χωρίς ζώνη.
Δεύτερον, ότι οι νοσούντες θα χρειαστεί μετά να διαγωνιστούν για περιορισμένα συμβατικά ιατρικά μέσα θεραπείας. Δεν λέμε καθόλου ότι δεν θα πρέπει να θεραπεύονται για αυτό το λόγο. Αυτό ανοίγει τον εσκό του αιώλου σε ένα σωρό ανατριχιαστικά επιχειρήματα σε σχέση με το ποιος δικαιούται ή δεν δικαιούται περίθαλψη. Ωστόσο, μπορούμε να αναρωτηθούμε, δεν τίθεται για τους ίδιους συνειδησιακό πρόβλημα? Όταν πιστεύουν αρκετά ώστε να συνεχίσουν τη θεία κοινωνία, αλλά όχι αρκετά ώστε να μην ζητήσουν να θεραπευτούν στη συνέχεια, καταλαμβάνοντας μια θέση σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Να, εδώ βλέπουμε ιερείς να βγάζουν τη μάσκα τους για να ασπαστούν τον Μητροπολίτη Λαγκαδά που πέθανε από κορονοϊό. Στο ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της 25ης Ιουνίου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο πέταξε πλασεδάκι στην κυβέρνηση σχετικά με τη θεία κοινωνία. Η οποιαδήποτε λοιπόν εκκλησιαστική οικονομία ασκείται μόνο όταν συντρέχουν οι δύο ικανές και αναγκαίες συνθήκες. Πρώτον, να υπάρχει από το νόμο του κράτους κάποια απαγόρευση σχετικά με τη θεία λατρεία λόγω της πανδημίας. Δηλαδή, αν υπάρχει νόμος του κράτους, θα συμμορφωθούμε. Μόνο που η κυβέρνηση όχι μόνο δεν τόλμησε ποτέ να βγάλει τέτοιο νόμο, αλλά έστελνε και υπουργούς και βουλευτές να λαμβάνουν τη θεία κοινωνία, διαρρέοντας και τα σχετικά ντοκουμέντα στον τύπο. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι πρωταθλητές στο σπορ του στρουθοκαμιλισμού. Όταν βρίσκονται πίσω από μικρόφωνα, είναι όλο ο ύφος και οδηγίες για όλα μας τα αντίθεσα νιάτα. Όταν βρεθούν όμως πίσω από κουτάλι, τρέχουν να καταπιούν τον ιό σαν να μην υπάρχει αύριο, να γλύψουν η κονίτσα, να βγάλουν γούστα, ρε παιδί μου, χωρίς ποτέ να διευκολύνουν την εκκλησία, αναλαμβάνοντας επιτέλους την ευθύνη να πούν κάτι. Και φυσικά, σαν να μην είναι αρκετό να βλέπεις τον πρωθυπουργό της χώρας να είναι παρόν σε καταστάσεις που παραβιάζουν τα μέτρα, κάνει και δηλώσεις που απογειώνουν την παράνοια σε νέα επίπεδα. Το μήνυμα του πρωθυπουργού ήταν: ο φετινός 15 Αύγουστος μας βρίσκει όλους σε φυσική απόσταση μεταξύ μας. Αλλά ενωμένους όσο ποτέ, γι' αυτό και τον υποδεχόμαστε μαζί, αλλά ο καθένας χωριστά. Φοράμε τη μάσκα μας, δεν συνοστιζόμαστε και τηρούμε τις οδηγίες των γιατρών. Γιορτάζουμε την Παναγία, προστατεύοντας τη ζωή και την υγεία του διπλανού μας. Να δούμε τώρα πώς εκφράζεται αυτή η υποκρισία. Κατηγορούσαν τους οπαδούς του Κουκουέ ότι έστειλαν παραπλανητικά SMS για να πάνε στην Αμερικανική πρεσβεία. Κακός. Ο Πέτσας είχε ζητήσει το ίδιο από τους χριστιανούς για να πάνε στην εκκλησία. Είναι ξεκάθαρο ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα η εκκλησία μας έδειξε υπεύθυνη στάση, ανέλαβε την ευθύνη για δύσκολες αποφάσεις. Οι πιστοί ακολούθησαν αυτές τις συμβουλές και της πολιτείας και της εκκλησίας και ευτυχώς μέχρι τώρα έχουμε πάει εξαιρετικά και σε αυτό το πεδίο. Θα ξεκινήσει η ατομική λατρεία με την άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά το θέμα της παρουσίας με κοινό στις λειτουργίες είναι ένα θέμα το οποίο θα είναι σε επόμενο στάδιο, ελπίζουμε όχι πολύ μακριά, αλλά αυτό είναι ένα θέμα σε συνεννόηση με την Εκκλησία της Ελλάδος. Θα ήθελα εδώ να πω ότι και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό προτείνει συγκεκριμένα πλαίσια μέσα στα οποία θα μπορεί με ένα σεβασμό σε συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις να υπάρξει η είσοδος και πιστών στις λειτουργίες. Επαναλαμβάνω, πάντα με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και εφόσον τηρούνται τα μέτρα ατομικής υγιεινής και των αποστάσεων. Καλύτερο θα ήταν αν είχαμε συνδυασμό άσκησης και εκκλησιασμού. Στους κόλπους της εκκλησίας υπάρχουν βέβαια φωνές σύνεσης. Θυμίζουμε τις δηλώσεις Βαρθολομαίου: δεν κινδυνεύει η πίστη, αλλά η πιστή του Ιερώνυμου, μένουμε σπίτι γιατί αγαπάμε. Ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος έγραφε ότι για το αν κολλάει ο ιός της εκκλησίας μπορούμε να θυμηθούμε ότι ο κορονοϊός μας επισκέφθηκε μαζί με τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων, που είναι πολύ μεγάλη ηρωνία. Και ότι δύο μοναχοί που μετέφεραν το λείψανο του Αγίου Γεωργίου στην Αγγλία γύρισαν με την νόσο. Έλεγε ότι κάποιος του εξήγησε ότι αυτό συνέβη διότι το συγκεκριμένο μοναστήρι έχει φιλοπαπικές τάσεις, που είναι το σημείο στο οποίο καταλαβαίνεις ότι δεν θα βγει άκρη και σταματάς. Αν νομίζετε όμως ότι η κυβέρνηση έχει το ρεκόρ υποκρισίας, δείτε τι έλεγαν οι λοιμοξιολόγοι που ήταν και μέλη της Επιτροπής. Επικοινωνήσαμε από το The Press Project, πήραμε συνέντευξη από ένα μέλος της Επιτροπής, την Ελένη Παπαρέλου. Επειδή ακριβώς είναι γνωστή και η σχέση της με την Εκκλησία, θέλω να τη ρωτήσω αν και τώρα που είναι σε τόσο κρίσιμη κατάσταση εσείς συνεχίζετε να κοινωνείτε και αν ελπίζετε ότι τα Βεβαίως. Ούτε συζήτηση. Και η κυρία Λινού, την οποία έχουμε φιλοξενήσει, μας έχει πει ότι με την κατάποση δεν μεταδίδεται ο κορονοϊός, αλλά μόνο με την εισπνοή. Και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση και η κυρία Λινού έχει πει ότι κοινωνεί κανονικά. Μα τι σημασία έχει αν λες η κατάποση ή η εισπνοή? Ή πιστεύεις ότι είναι το μυστήριο και δεν μεταδίδεται ή δεν το πιστεύεις και τελειώσαμε? Ακούσαμε ότι είπε μεταξύ άλλων ότι είναι προσωπικό αυτό το ζήτημα. Είναι μέλος της Επιτροπής, βγαίνει στην τηλεόραση. Τι είναι προσωπικό, έχουμε τρελαθεί.
Προσπαθώντας να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και ο ιός χτυπάει σε μεγάλη συχνότητα αυτή την ομάδα ανθρώπων, θυμηθήκαμε ότι σύμφωνα με τη χριστιανική ορθόδοξη πρακτική, μετά την ολοκλήρωση της θρησκευτικής τελετής της Ιεράς Κοινωνίας, ο ιερέας πρέπει να πιει όλο το υπόλοιπο που έχει απομείνει στο δισκοπότηρο, το οποίο περιέχει όλους τους μικροοργανισμούς των πιστών που κοινώνησαν. Υπάρχει ένας χαλαρός συσχετισμός, θα λέγαμε. Είναι μαθηματικά βέβαιο. Ανάμεσα σε τόσους εκατοντάδες ή και δεκάδες έστω πιστούς, κάποιοι θα νοσούν. Ο κλήρος τελικά θα πέσει στον παπά που θα πιει στο τέλος μονορούφιτο σφινάκι με τα σάλια των παππούδων που κοινώνησαν. Πώς να το πούμε. Αν κάποιος έχει γρήπη, δεν πας να σκουπιστείς, ρε παιδί μου, με το ίδιο μιξομάντιλο. Η αλήθεια είναι ότι τα επιστημονικά στοιχεία σε αυτό το πεδίο είναι περιορισμένα. Μια ερευνητική εργασία 4 επιστημόνων που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020 στο περιοδικό Public Health από τους Σπανδιδέα, Δρόσου, Μπαρσούμ και Μπουγέα αναφέρει ότι υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν την ύπαρξη βακτηρίων στο ιερό δισκοπότηρο, αλλά ο κίνδυνος μετάδοσης είναι μικρός και οι διαθέσιμες έρευνες δεν αποδεικνύουν ότι το κοινό ποτήριο μπορεί να συνεισφέρει στη μετάδοση του ιού. Και καλά. Δεν υπάρχουν ακόμα έρευνες για τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού από τη Θεία Κοινωνία. Υπάρχει όμως αυτό που ονομάζουμε κοινή λογική. Άλλα πράγματα που δεν έχει γίνει έρευνα θα τα αποφεύγαμε ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει έρευνα ότι αν μείνεις με το βρεγμένο μαγιό θα σε πιάσει τσίρλα. Αλλά κανείς δεν το ρισκάρει. Δεν υπάρχει έρευνα ότι ο κορονοϊός κολλάει από μπάφο που γυρίζει. Αλλά εδώ και μήνες όλα τα τσακάλια το καίνε λίγο στην άκρη πριν πιούνε. Είναι όμως κρίμα που δεν υπάρχει έρευνα. Θα θέλαμε να υπάρχει έρευνα. Ιδανικά θα θέλαμε η δόκτωρ Ελένη Αντωνιάδου να ασχοληθεί. Η δόκτωρ Ελένη Αντωνιάδου έγινε γνωστή ως η βραβευμένη Ελληνίδα επιστήμονας. Βραβευμένη από το Forbes ως η Ελληνίδα που διαπρέπει στη NASA, εκπαιδεύει αστροναύτες, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι δόκτωρ και στη NASA πήγε για ένα project 8 εβδομάδων. Μικρό ψέμα, μικρό το κακό, με τέτοιο άριστο ψεύτικο βιογραφικό θα μπορούσε να είναι υπουργός, υφυπουργός ή διοικήτρια της ΕΕΠ. Η ανασκόπηση έχει μια μεγάλη και πολυσυλλεκτική επιστημονική ομάδα. Έχει στις τάξεις της επιστήμονες και ερευνητές. Διαθέτουμε τον κοινωνιολόγο που διέπρεψε στο κηλικείο της Σορβόνης, το φυσικό που δεν ξέρει να βάλει τον μπουφάν του, το μαθηματικό που μετατρέπει τους βαθμούς Κελσίου σε μποφόρ, τον έγκριτο σεισμολόγο Ηλία που πιστεύει στην κλίμακα Ρίχτο και δύο θεολόγους για πανενδεχόμενο. Τα πτυχία και τα βιογραφικά της ομάδας είναι στη διάθεση της καλύτερης προσφοράς, τιμή έναρξης 25.000 ευρώ. Η επιστημονική ομάδα έκανε σύσκεψη. Φυσικά δεν κράτησε πρακτικά, αλλά την πιστεύουμε. Αποφάσισε και σχεδίασε μια πρωτοποριακή έρευνα που θα εξακριβώσει αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη θεία με την κοινωνία και τη μετάδοση ασθενειών. Θα είναι διπλή τυφλή μελέτη. Επομένως, χρειαζόμαστε δύο ομάδες ανθρώπων, μια ομάδα χριστιανών που τηρεί όλα τα μέτρα. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι πιστοί, να μπορούν να αναφέρουν τρεις πράξεις αγάπης εντός τριμήνου και μια ομάδα άθεων. Λοιπόν, οι χριστιανοί ανακατεύονται με τους άθεους, γίνεται μια μεγάλη σειρά, τελείται το μυστήριο σε εξωτερικό χώρο εκκλησίας και κατόπιν θα κοινωνήσουν ένας-ένας. Κάθε 4 άτομα θα κοινωνεί εμβόλυμα τουρίστας με θετικό τεστ αεροδρομίου τις τελευταίες 72 ώρες, δύο εβδομάδες μετά κάνουμε τεστ σε όλους, προσλαμβάνουμε μπάτσους και τους δέρνουμε. Να κάνουμε πριν να ολοκληρώσουμε μια απαραίτητη διάκριση ανάμεσα στην πίστη, τη θρησκεία και την εκκλησία. Συνηθίζουμε να ταυτίζουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Ταυτίζουμε την πίστη ενός ανθρώπου με τη θρησκεία και αυτά τα δύο τα ταυτίζουμε με την Εκκλησία. Αυτό κυρίως γίνεται γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με σχετικά ομοιογενή πληθυσμό, στην πλειοψηφία του χριστιανικό, με την Εκκλησία να είναι αυτόνομη, να προϋπάρχει του ελληνικού κράτους και το εθνικό αφήγημα να τη θέλει να ταυτίζεται με έννοιες όπως ελληνισμός, επανάσταση, έθνος. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλες λέξεις από έψιλον, όπως αεροδιός, ελέφαντας ή ερμαφρόδιτος. Η σύγχυση, αυτή η ταύτιση των εννοιών, πίστη, θρησκεία, εκκλησία, κατά τη γνώμη μας όχι μόνο είναι ασφαλμένη, αλλά πολλές φορές μπαίνει σε μια σοβαρή συζήτηση και τυχαίζει. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την πίστη, έχει να κάνει με την εκκλησία. Η πίστη είναι μια προσωπική και βαθιά ανθρώπινη ανάγκη, δεν είναι κάτι που θερωνευόμαστε. Η θρησκεία είναι ένα οργανωμένο πλαίσιο, μια συλλογή κανόνων για να ικανοποιήσει κάποιος την ανάγκη της πίστης. Βεβαίως, όταν είναι πολύ οργανωμένο αυτό το πλαίσιο, μπορεί και να απομακρύνεται από την πίστη. Και αυτό το λέμε αναγνωρίζοντας ότι η λατρεία συμβαίνει σε μια κοινότητα πιστών. Οπότε δεν έχει νόημα να τους λέμε καθίστε σπίτι σας ή κάντε λειτουργία με Zoom. Στην ανασκόπηση σεβόμαστε όλες τις θρησκείες. Αυτές που ξέρουμε, αυτές που δεν ξέρουμε, αυτές που έχουν σταματήσει να υπάρχουν γιατί τωρινές θρησκείες τους πήραν τις ιδέες ή τους σκότωσαν τον κόσμο τους. Το αντικείμενο της ειρωνίας μας και της κριτικής μας είναι αρχικά η οργανωμένη εκκλησία. Η εκκλησία είναι το μαγαζί που πουλάει θρησκεία. Πάσα μπελάτης για να ικανοποιήσει την πίστη σου, παρουσία άλλων πιστών. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Η επικοινωνία είναι η ανάγκη, σαν την πίστη. Το ίντερνετ είναι το μέσο, σαν τη θρησκεία. Η Κοσμοτέ, η Wind και η Vodafone είναι τα μαγαζιά. Αν πω ότι έχουμε το πιο ακριβό ίντερνετ στην Ευρώπη και ότι οι πάροχοι έχουν κάνει καρτέλ και μας πουλάνε πανάκριβα το κάθε γιγαμπάιτ στο κινητό ή στο σπίτι, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε το ίντερνετ, την επικοινωνία ή των πλησίων μας.
ο ίδιος ο Χριστός, από αυτά που όντως ξέρουμε, δεν ζήτησε. Ράσαμε επί χρυσωμένες κλωστές, πετράδια πάνω σε κορώνες, δεν σκέφτηκε ότι οι παπάδες πρέπει να έχουν ιεραρχία, να πληρώνονται από το κράτος, δεν φαντάστηκε τεράστια εκκλησιαστική περιουσία που να περιλαμβάνει ακίνητα ξενοδοχεία, λίμνες, βουνά, offshore, δεν οραματίστηκε ομοφοβικούς μητροπολίτες, δεσπότες, χρυσαυγίτες, φακελάκια σε βαφτίσεις. Αυτό είναι η σημερινή οργανωμένη εκκλησία. Δεν είναι γενικός και ορίστος η χριστιανική πίστη. Το δεύτερο σημείο κριτικής αφορά την πολιτεία. Δεν αφορά δηλαδή τους πιστούς, οι οποίοι δικαίως λένε ότι θα έπρεπε να κατανοούμε ότι όπως είναι σημαντική μια πορεία για τον κόσμο της αριστεράς, έτσι είναι και για εκείνους ο επιτάφιος. Αυτό είναι λογικό. Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος, από φόβο για τις ψήφους των πιστών, έχει από την αρχή της πανδημίας καθυστερήσει προκλητικά να θεσπίσει οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο που θα προστάτευε τους πιστούς, τους φίλους και τους συγγενείς τους και θα αφαιρούσε από την Εκκλησία το επιχείρημα ότι δεν φταίμε εμείς κάνουμε ό,τι μας λένε. Να πούμε μερικές σκληρές αλήθειες. Με προσοχή, απόσταση και μάσκες, σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να υπάρξει συνάθρηση. Είτε πρόκειται για παρέλαση και επιτάφιο που δεν το συνιστώ, είτε για πορεία για τον Γρηγορόπουλο που το συνιστώ. Το μαζικό γλύψιμο και το στριμωξίδι διευκολύνουν τη μετάδοση του ιού. Οπότε καλό είναι να αποφεύγονται ανεξαρτήτως λοιπόν μεταφυσικών πεποιθήσεων.